Επίποδος βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες και εθελοντές προκειμένου να διαφυλαχθεί το περιαστικό άλσος, καθώς ο Αύγουστος δυστυχώς είναι ο μήνας των πυρκαγιών. Μάλιστα, ήδη τέθηκε σε ισχύ και θα διαρκέσει έως και τις 10 Σεπτεμβρίου η απαγόρευση της κυκλοφορίας στην περίμετρό του, την οποία υπέγραψε ο αντιπεριφερειάρχης Κώστας Ζαχναφέρης. Η Ξάνθη και λόγω ισχυρών ανέμων κατηγοριοποιείται σε υψηλές κατηγορίες από άποψη επικινδυνότητας πυρκαγιών. Έχουμε ένα πανέμορφο δάσος, προφανώς φυλάμε όλη την περιοχή, αλλά ειδικά αυτό το δάσος πρέπει να το διαφυλάξουμε σκόρια οφθαλμού. Γι' αυτό κάθε χρόνο αυτό το διάστημα. Αν και εγώ δεν το κρύβω ότι τα προηγούμενα χρόνια ψηλοδιαφωνούσα, γιατί έλεγα σε αυτές τις μέρες του καύσωνα δεν μπορεί ο κόσμος να μην το απολαμβάνει, γιατί είναι μια όαση δροσιάς. Παρ' όλα αυτά, ο φόβος φυλάει τα έρμα. Γι' αυτό με τη βοήθεια κάποιων εθελοντικών οργανώσεων, τις οποίες πρέπει να ευχαριστήσω, με τη βοήθεια της πυροσβεστικής που έχει πάντα τον πρώτο λόγο στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση, χτύπα ξύλο να μην χρειαστεί ποτέ να υλοποιήσει τα μέτρα πυρόσβεσης. Το μήνα Αύγουστο και συγκεκριμένα στις 8 Αυγούστου μέχρι περίπου 10 Σεπτεμβρίου υπάρχει έλεγχος αυτών των οποίων πηγαίνουν στο περιαστικό δάσος, υπάρχει καταγραφή των οχημάτων και συνεχής παρουσία επικοστρατέρου βάσεως τόσο των εθελοντικών οργανώσεων όσο και ιδιότερων οχημάτων της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Πιστεύω και φέτος θα πήγαμε καλά. Είμαστε η μόνη περιοχή που δεν έχουμε αντιμετωπίσει τέτοια φαινόμενα και εύχομαι με τη βοήθεια όλων και με τις προσπάθειες που κάνουμε να μην τα αντιμετωπίσουμε. Και πάλι να ευχαριστήσω τόσο τους δημόσιους φορείς, ακόμα και το Δήμο και την περιφέρεια εδώ, τα παιδιά που εμπλέκονται, όσο και τους εθελοντές οι οποίοι προσφέρουν πραγματικό έργο σε αυτόν τον τομέα. Και επειδή αυτή η πεπατημένη δούλεψε τα προηγούμενα χρόνια, δεν είχα κανένα λόγο παρά κάποιες αντιρρήσεις που είχα, σας είπα, να το αλλάξουμε. Υπήρξε ένα περιστατικό, ευτυχώς ενέργησε γρήγορα και η υπηρεσία της περιοριστικής και όλα. Ήταν στις παρυφές. Σε αυτό το τομέα υπάρχει περισσότερη γρήγορση και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η παράταση. Και το περιστατικό έγινε τις πρώτες μέρες που αυτό, αλλά ήταν στις παρυφές της πόλεως, εντάξει, που αντιμετωπίστηκε. Από ό,τι έχουν ενημερωθεί από την πυροσβεστική και το καταλαβαίνετε και εσείς και οι πολίτες, η πρόσβαση στην παλιά πόλη των οχημάτων της πυροσβεστικής είναι λίγο δύσκολη. Και κάποιοι πολίτες, και αυτοί δίκιο έχουν, αντιδρούν, γιατί πρέπει να υπάρχουν κάποιοι δίωδοι ανοιχτοί, γιατί ομιγαίνει το κακό, αλλά πιστεύω να μην το μιλούμε, γιατί καμιά φορά δημιουργούνται προβλήματα εκ του μειόντος. Βέβαια, ο κύριος Ζαχναφέρης, εκτός από αντιπεριφερειάρχης, είναι και πολιτικών. Έτσι, δρατώμενος της ευκαιρίας, ευχήθηκε καλό χειμώνα σε όλους τους πολίτες, αφού ήδη βρισκόμαστε προς το τέλος Αυγούστου, ενώ εκτιμά θα είναι ιδιαίτερα δύσκολος. Με την ευκαιρία που μου δίνεται να πούμε στον κόσμο καλό χειμώνα, σιγά σιγά οι διακοπές λήγουν, τα εύκολα τελειώνουν και όπως γνωρίζετε, δεν είναι το παρόν να το αναλύσουμε. Μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας και εμάς και εσάς και προπάντως τους πολίτες. Εύχομαι να περάσει όσο πιο ανώδυνα γίνεται για τον κόσμο. Κάτι βέβαια που όλοι ευχόμαστε, το οποίο όμως εξαρτάται από τις διαθέσεις των δανειστών και τις αντοχές της κυβέρνησης στις πιέσεις που είναι σίγουρο πως εκ νέου θα δεχτεί.